Ο μνημονιακός προϋπολογισμός του 2014 προστατεύει τους λίγους και φορτώνει τα βάρη στους πολλούς, τόνισε μιλώντας το πρωί στον Άστρα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, επικρίνοντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι κλείνει τα αυτιά της σε διαφορετικές τοποθετήσεις σε σχέση με την πορεία της κυπριακής οικονομίας. Η προσπάθεια επιμερισμού των βαρών είναι σαφέστατη σε ό,τι αφορά όχι μόνο τον προϋπολογισμό, αλλά και όλες τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Προστατεύει τους λίγους και φορτώνει τα βάρη στους πολλούς. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολουθεί και να πω ότι το λέει, δεν το κρύβει, ότι έτσι συμπεριφέρεται πολιτικά, γιατί θεωρεί ότι αυτή η πολιτική προσέγγιση είναι η σωστή. Την ίδια στιγμή δεν δέχεται να ακούσει την όποια διαφορετική άποψη. Εμείς είχαμε υποβάλει πρόταση και η κυβέρνηση δεν πήγε καν στον κόπο να την ακούσει αυτή την πρόταση, να τη συζητήσει. Ο κύριος Κυπριανού αναφέρθηκε και στις προτάσεις του κόμματός του για νέο οικονομικό μοντέλο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να υπάρχει σύγχρονη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη, βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική, εξυγχρονισμός των πρωτογενών τομέων της οικονομίας και κοινωνική προστασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επισήμανε παράλληλα ότι δεν πρέπει να ξεπουληθούν οι ημικρατικοί οργανισμοί. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά και να περιορίσουν τις συνέπειες σε βάρος του κόσμου. Εάν δεν ληφθούν ριζικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το μνημόνιο περιορίζει πάρα πολύ τη δυνατότητα λήψης μέτρων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές και εκ προημίου θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη δυσκολία για να ασκήσουμε όλες αυτές τις πολιτικές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε παράλληλα ότι το κόμμα του προτείνει έξοδο από τη ζώνη του ευρώ και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το οποίο εμείς προτείνουμε είναι η απεμπλοκή από το μνημόνιο. Και αναλύοντας τα δεδομένα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η απεμπλοκή από το μνημόνιο σημαίνει έξοδος από τη ζώνη του ευρώ, όχι έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη θέση την οποία διατύπωσε το ΑΚΕΛ, τη διατυπώνουν σήμερα κορυφαίοι οικονομολόγοι ανά το παγκόσμιο, είναι αντικείμενο συζήτηση σε πάρα πολλές χώρες, ενώ και στην Κύπρο ο Χριστόφορος Πισαρίδης δεν είναι η πρώτη φορά που διατύπωσε αυτή την προσέγγιση.